Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στην περιοχή μας, στον νομό Καστοριάς, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία γενικότερα, όπως το θέμα των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίες έχουν διακοπεί, όπως επίσης το θέμα του φυσικού αερίου, που τελικά κανένας δεν ξέρει πώς και αν θα προχωρήσει. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν για αυτά τα θέματα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού Καστοριάς, τον κύριο Ζήση Τζικαλάγια, τον οποίο φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Δικτύου 1. Κύριε Τζικαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Λούσιο. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας που μας παρακολουθούν απόψε. Λίγους μήνες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας εδώ, κύριε Τζικαλάκη, είναι πάρα πολλά και σημαντικά και νομίζω ότι όλοι ανυπομονούν να μάθουν ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον κατ' ουσίαν της περιοχής μας, μιας και οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές και ραγδαίες και σε πάρα πολλά επίπεδα. Τα τοπικά κυρίως θέματα θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα, αλλά παρόλα αυτά και με το δεδομένο ότι εχθές είχαμε την επέτειο, άλλη μια επέτειο του Πολυτεχνείου, 17 του Νοέμβρη, και για πρώτη φορά ίσως μετά από πάρα πολύ καιρό είδαμε ότι δεν υπήρξε πάρα πολύ, δεν υπήρξαν πάρα πολλές εντάσεις, δεν υπήρξαν πάρα πολλά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία έχουμε συνηθίσει, είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε. Με αφορμή λοιπόν έτσι την χθεσινή επέτειο, ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το ζήτημα, για να περάσουμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν εδώ την περιοχή μας. Πραγματικά έχουν περάσει 45 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Άμα θέλετε 46 από τότε που είχαμε τα θλιβερά γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου του 1973, όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς που υπήρχε, και το Πολυτεχνείο του 1973 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην οριστική κατάργηση της δικτατορίας ένα χρόνο μετά, δυστυχώς με την ταπεινωτική ήττα που υποστήκαμε σαν Ελληνισμός με την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. Ναι, μεν έπεσε τότε η χούντα του Παπαδόπουλου, είχαμε μια διάδοχη κατάσταση από μια χειρότερη χούντα του Ιωαννίδη, αλλά σίγουρα ο ξεσηκωμός της νεολαίας με τα συνθήματα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» ήταν σημαντικός. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε, είδαμε επαιτίους και επαιτίους, κάναμε αναλύσεις στα προηγούμενα χρόνια που δεν αφορούν ίσως τώρα την μόνο για ιστορικούς λόγους, και πρέπει να υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι και η γνώση και να ξέρουν και οι νέοι ότι η δημοκρατία, η ελευθερία δεν είναι δεδομένα. Πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας και για να έχουμε διαχρονικά δημοκρατία και ελευθερία, να σεβόμαστε τα αγαθά της δημοκρατίας και να την επερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ναι μεν, και χθες, όπως ίσως και τα λίγα προηγούμενα χρόνια, κατά τη διάρκεια της πορείας, της κεντρικής πορείας, δεν είχαμε επεισόδια. Πάντοτε όμως, όλα τα χρόνια, στην ουρά της πορείας για το Πολυτεχνείο, από τους εξτρεμιστές των άκρων και κυρίως της αριστεράς, είχαμε τέτοιες εκτροπές και επεισόδια. Και πάντοτε, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε σοβαρά επεισόδια στο άδυτο των εξαρχείων, που ξέρουμε πολύ καλά ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε από την αρχή σαν στόχο, όσον αφορά συμβολικά, αν θέλετε, εμβληματικά, στην πρωτεύουσα εκεί που ήταν ένα άβατο και δεν έμπαινε η νομιμότητα, το κράτος, στην περιοχή των εξαρχείων, γίνεται σταδιακά βήμα-βήμα από την επόμενη δυσανάληψη της διακυβέρνησης χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, το ξεδόντιασμα όλων αυτών των Πάντως, προβληματικών Καλάγια, στοιχείων. Και οι αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στα Εξάρχεια ήταν κάτι που προκάλεσε και αρνητικά σχόλια, κυρίως βέβαια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, στην τελευταία μου ομιλία στη Βουλή είπα στην κυρία Αναγνωστοπούλου που προηγήθηκε από μένα ότι ναι, μεν είναι προς τη θετική κατεύθυνση τελευταία, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Παραπέουν, αμφισημούν, αμφιταλαντεύονται ανάμεσα από τη μια μεριά στην προστασία της ασφάλειας του πολίτη και από την άλλη στην υπόθραψη των παράνομων, των έκνομων ενεργειών. Δεν μπορεί να κάνει κανένας διαφορετικά. Η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, του ελληνικού λαού, ακόμα και αυτοί που φυσικά που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και άλλα αριστερά κόμματα, θέλουν την νομιμότητα και την ασφάλεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλώς η αριστερά με την υπεροχή της
εντός ή εκτός εισαγωγικών ιδεολογικά τα μεταπολιτευτικά χρόνια, ασκούσε μια ιδεολογική τρομοκρατία σε όσους δεν ασπάζονταν τις ιδέες τους, αλλά είχαν και ένα ακροατήριο σε κάποιες περιθωριακές ομάδες, οι οποίες δεν ήταν αριθμητικά πολλοί, αλλά για τους δικούς τους λόγους δεν καταδίκαζαν εμφανώς, εμφαντικά, τις έκνομες συμπεριφορές. Γι' αυτό και δεν έγινε τίποτα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο νέος πρωθυπουργός, εμφαντικά, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, είχε διακηρύξει καιρό πριν, χρόνια πριν γίνουν οι εκλογές του Ιουλίου, τους τελευταίους μήνες στην προεκλογική περίοδο, ότι πολύ γρήγορα θα αποκατασταθεί η νομιμότητα, γιατί πιστεύουμε ότι οι λίγες δεκάδες, οι λίγες εκατοντάδες παράνομων που καταστρέφουν, που διαστρέφουν, που εμποδίζουν την ελεύθερη διάδοση των ιδιών μας στα πανεπιστήμια, θα εφαρμοστεί και για αυτούς η νομιμότητα. Ακούσαμε για παράδειγμα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, εδώ από την περιοχή μας, από την Κοζάνη, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί κατά τον καρτέλ των αντεμπόρων, αλλά συλλαμβάνει μορομάνες, έτσι το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Είπαμε και ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται, είναι προβληματισμένοι, έχουν πρόβλημα στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ, το αν θα συνεχίσουν να υποθάλπουν, όπως έκαναν σε μεγάλο βαθμό στελέχη τους, την παρανομία σε τέτοιες παρανομές ενέργειες ή θα προσαρμοστούν στα σύγχρονα ευρωπαϊκά νόμιμα δεδομένα που δεν επιτρέπουν τέτοιες ενέργειες. Ούτε τα πανεπιστήμια είναι χώρος διακίνησης ιδεών. Ανήκουν στους Έλληνες πολίτες πάνω απ' όλα και κυρίως στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους εκεί. Αποδείχθηκε με τον τρόπο που λειτουργήσαν οι δυνάμεις του νόμου, που σημαίνει δικαστική εξουσία, αστυνομία, τους τελευταίους μήνες, είτε στα πανεπιστήμια, βρέθηκαν κτίρια τα οποία είχαν καταληφθεί, που ήταν παρασκευαστήρια βομβών, εκτροπής. Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να συνεχιστούν. Στα δύο εξάρχεια, που ακόμη και χθες συμβολικά, με παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, δυνάμεις της αστυνομίας εκένωσαν κάποια κτίρια, είτε που στεγάζονταν τόσους μήνες πάρα πολύ που δεν είχαν καλό λόγο να βρίσκονται εκεί. Δηλαδή, ουσιαστικά εκεί κατασκεύαζαν βόμβες εμπρισμού και επικίνδυνες για πρόκληση θανάτου ακόμη. Είδαμε στα άλλες χρονιές τι γινόταν από τις ταράτσες κτιρίων στα εξάρχεια. Εκτόξευαν οτιδήποτε επικίνδυνο, πορτοκάλια και λεμόνια με ξηράφια, με καρφιά. Η μολότοφ, ξέρετε τι σημαίνει, βενζίνη με λάδι και πριονίδι για να καίει ουσιαστικά, να κινδυνεύει να θανατωθεί κάποιος, είτε είναι πολίτης είτε είναι αστυνομικός. Επομένως, αποκαθίσταται ουσιαστικά η πραγματική δημοκρατία, η νομιμότητα και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι ευτυχής για αυτήν την πορεία που έχει η χώρα. Μάλιστα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, βέβαια, κύριε Τζικαλάκια. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πάρα πολύ ώρα, αλλά επειδή πραγματικά τον κόσμο της Καστοριάς τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, να μάθει λίγο εδώ τι γίνεται με τα δικά μας ζητήματα. Να ξεκινήσω με το πιο πρόσφατο, αυτό που έχει να κάνει με τις αεροπορικές πτήσεις, με τα προβλήματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζει η Άστρα. Προφανώς δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης, βέβαια, τα προβλήματα που υπάρχουν σε οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία. Η ουσία είναι όμως ότι πλέον η Καστοριά δεν έχει αεροπορική σύνδεση και θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σχεδιασμός που υπάρχει ως προς αυτό το ζήτημα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για επιδοτούμενη γραμμή, για άγονη γραμμή. Ξέρετε πολύ καλά την ιδιαίτερη προσωπική μου ευαισθησία για το θέμα του αεροδρομίου της Καστοριάς, του Διεθνούς Αεροδρομίου Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς. Το είχα προμετωπίδα και πρώτο στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και αναγκαιοτήτων για την περιοχή μας από την πρώτη φορά που πολιτεύθηκα το 2007. Και να σας δηλώσω προκαταβολικά αυτό που λέω κάθε φορά, ότι εγώ θα θεωρήσω ότι έγινε αυτό που έπρεπε για την Καστοριά όταν το αεροδρόμιό μας θα συνδέεται πρωί και βράδυ με αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Όπως γίνεται με όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε η περιφέρεια εκείνη, η οποία συνορεύει με δύο γειτονικές χώρες, με την Αλβανία και τα Σκόπια, που οι νότιες περιοχές τους θα μπορούσαν με τα έργα που έχουμε προγραμματίσει και θα πούμε και γι' αυτά, να
είτε τουρίστες είτε πολίτες από αυτές τις χώρες μέσω του αεροδρομίου της Καστοριάς να μετακινούνται προς την πρωτεύουσα, προς την Αθήνα. Άρα καταλαβαίνετε τη μεγάλη σπουδαιότητα που θα έχει αυτό για την Καστοριά. Αντί για αυτό, κύριε Τζικαλάκια, αντί για την αύξηση των δρομολογίων, ναι, είμαστε στην κατάργηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι την τελευταία τετραετία που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν είχαμε μια άλλη αεροπορική εταιρεία, τη Sky Express, με 6 πτήσεις εβδομαδιαία, κάθε μέρα πλην Σαββάτου. Η επόμενη σύμβαση ήταν με την εταιρεία Astra, με αυτά τα αεροπλάνα τα ATR-42, που είναι πολύ καλά, 48 θέσια, με 4 πτήσεις εβδομαδιαίως. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, χρήση των οποίων όσο μπορούσα περισσότερα έκανα και εγώ από την πρώτη μέρα της επανεκλογής μου. Αυτό που έγινε, όπως αντιλαμβάνεστε, η εταιρεία αυτή είχε 4 αεροσκάφη, τα 3 από αυτά χρησιμοποιούνταν και στην γραμμή μας, το τέταρτο ήταν μεγαλύτερο, άλλο τύπο πήγαινε σε άλλες περιοχές, σε κάποια νησιά. Δεν γνωρίζαμε, έχει οικονομικά προβλήματα, πλήρως ξεκάθαρο δεν είναι με δυσκολία βγαίνουν ανακοινώσεις. Ξέρουμε ότι το 2020 θα τελείωνε η τετραετία της σύμβασης της επιδοτούμενης άγονης γραμμής, αλλά με την ξαφνική αυτήν, με το ξαφνικό θάνατο, ας πούμε, των δρομολογίων, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα και στην περιοχή μας, γιατί φυσικά έστω και αυτά τα 4 δρομολόγια τη βδομάδα είναι πολύ σημαντικά σε σύγκριση με το 0 που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η τελευταία πληροφόρηση που είχα από τον... γιατί επεδίωξα σήμερα να μιλήσω με τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος, όπως ξέρετε, προέρχεται από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι εντός των προσεχών ημερών να γίνει η αντικατάστασή του. Γι' αυτό και δεν μίλησα μαζί του όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί θα ήθελα να μιλήσω με τον καινούργιο που θα είναι από την κυβέρνηση που εκλέχτηκε στις 7 Ιουλίου. Μίλησα όμως με τον αερολιμενάρχη της Καστοριάς, τον κύριο Δαραλαγιάννη, ο οποίος είναι και καταρτισμένος και πολύ ενημερωμένος, και με πληροφόρησε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία του να βρεθεί αντικαταστάτης της Άστρα. Σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις αυτό γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Μέχρι την 1η του Δεκεμβρίου θα οριστεί, θα είναι κάποια από τις εταιρείες, είτε η Aegean που θα ήταν ευχής έργο, είτε η Sky Express. Θα χρειαστούν... Εάν υπάρξει ενδιαφέρον από πλευράς τους, κύριε Τζικαλάκη, γιατί ξέρουμε ότι δεν ήταν και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των αεροπορικών εταιριών. Πιστεύω, εκεί είναι η δικιά μας η παρέμβαση σαν κυβέρνηση, και εγώ από τη μεριά μου θα κάνω ό,τι μπορώ να κινητοποιήσω ό,τι δυνάμεις υπάρχουν πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, μπορεί στην καλύτερη περίπτωση μέσα σε 7-10 μέρες από το Δεκέμβριο να μπουν οι υπογραφές που είναι απαιτούμενες και να αρχίσουν να επαναλειτουργούν αυτές οι πτήσεις, οι 4 την εβδομάδα, δηλαδή ουσιαστικά να συνεχιστεί η προηγούμενη σύμβαση μέχρι το Μάιο-Ιούνιο, οπότε τελειώνει η τετραετία, που τότε θα γίνει κανονικά νέος μειοδοτικός διαγωνισμός με νέες προδιαγραφές. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται τώρα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που θεωρούμε σαν δεδομένο είναι ότι θα υπάρξει αντικαταστάτρια εταιρεία για την Sky στις πτήσεις που μέχρι και σήμερα, μέχρι και πρόσφατα μάλλον, εκτελούνταν. Δηλαδή θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τις 4 πτήσεις την εβδομάδα, εάν βέβαια δεν αντιμετωπιστούν άλλες δυσκολίες, ναι, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Μακάρι να λύσει τα προβλήματά της, που από αυτά που ακούω και βλέπω το θεωρώ πολύ δύσκολο, και να συνεχίσει η ίδια εταιρεία. Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια εταιρεία η οποία θα κάνει τις πτήσεις αυτές έστω έτσι όπως γίνονται αυτή τη στιγμή μέχρι τον Ιούνιο, και από τότε να δούμε τι θα κάνουμε για τη συνέχεια. Αλλά άμα θέλετε να το συνεχίσω αυτό, ότι όσον αφορά, γιατί σαφώς όπως είπατε η κυβέρνηση έχει ένα κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό για όλη την Ελλάδα, και φαίνεται αυτό και επιβεβαιώνεται από τις ενέργειες που γίνονται, που πάρα πολλά πράγματα γίνονται γρηγορότερα από ό,τι λέγαμε και εμείς ότι θα κάνουμε ή από ό,τι πιστεύαμε ότι θα γίνει. Όσον αφορά εδώ την περιοχή μας, ο δικός μου, σαν βουλευτής του νομού, και έχω την κύρια ευθύνη, την πρώτη ευθύνη στο νομό μας για τον προγραμματισμό των μεγάλων έργων, σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους δήμους, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι με το που θα γίνει η δημοπράτηση της σύραγγας της Κλεισούρας, και θα αναφερθούμε, αν θέλετε, μετά σε αυτό, με το που γίνεται η δημοπράτηση, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα δημοπρατηθεί και θα εγκατασταθεί ο εργολάβος,
ίσως και σε ένα χρόνο να είναι τελειωμένη. Άρα ανεβαίνουν τα διαπραγματευτικά ατού και η δυναμική της περιοχής μας και το αμέσως επόμενο είναι... Γιατί αυτή την αναβάθμιση, κύριε Τζικαλάκια, την ακούμε πολλά χρόνια, αλλά δεν την έχουμε δει στην πράξη και μόνο την αναβάθμιση, λέει, το αεροδρομίο. Ναι, η αναβάθμιση αυτή, που, την οποία την έχω θέσει στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μετσοτάκη, στην πολύ σημαντική συνάντηση που είχα κάνει πριν 1,5 μήνα στο γραφείο του, με το που δημοπρατείται η σύραγγα της κλεισούρας, αμέσως ξεκινάνε οι προσπάθειες μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που την εποπτεύει και της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, να γίνουν τα αναγκαία έργα στο αεροδρόμιο, που αυτά τα αναγκαία, τα κύρια, είναι δύο. Είναι η κατασκευή σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων. Και ο πύργος ελέγχου. Και ξέρετε, ο πύργος ελέγχου, αφήστε το, όχι τόσο. Υπάρχουν τώρα και πιο σύγχρονοι τρόποι, με πιο απλά, να μην σας πω τα τεχνικά, έχω ενημερωθεί γιατί έχω επικοινωνία με σημαντικά στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Απορίου, αν θέλετε, με τον επιθεωρητή του αεροδρομίου που έρχεται δύο φορές το χρόνο, τον κύριο Κουρτέσα Γιώργο, ο οποίος είναι φίλος μου από τα φοιτητικά μου χρόνια ακόμη. Αυτά που χρειάζεται το αεροδρόμιο είναι, να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Τα Γιάννενα που μας έχουν ξεπεράσει σε πάρα πολλά, είχαν εξασφαλίσει tour operators της περιοχής, charters ακόμη και από τη Σουηδία, τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο, και είχαν τον τραγέλαφο, τα αεροπλάνα που έρχονταν από Στοχόλμη, από Όσλο, από Κοπενχάγη, από Ελσίνκη, να πηγαίνουν για ανεφοδιασμό είτε πριν είτε μετά τα Γιάννενα στα Σκόπια. Και μπράβο για τα Γιάννενα, και ευτυχώς εδώ και 2 χρόνια έχουν σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων. Άρα λοιπόν το κυριότερο έργο αναβάθμισης είναι χώρο που να μπορούν να σταθμεύσουν 3-4 αεροσκάφη. Αυτό δεν έχει μεγάλα έξοδα, υπάρχει ο χώρος εκεί γύρω. Είναι πολύ λιγότερα τα έξοδα του, το πάρκινγκ δεν έχει την πίστα, την τελειότερη πίστα στην Ελλάδα που έχει το δικό μας αεροδρόμιο. Επειδή δέχεται μεγάλα, με το βάρος που έχει ένα αεροσκάφος και την ταχύτητα που έχει κατά την προσγείωση, την απογείωση, χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες δεν χρειάζονται την ώρα που τρώχει ο δρομή, που πάει πολύ σιγά, είτε για να ξεκινήσει, είτε όταν προσγειώνεται το αεροσκάφος. Επομένως, αυτά τα δύο είναι τα βασικά που δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνουν σε πολύ και λίγο χρονικό διάστημα. Και η αναβάθμιση του εξοπλισμού. Και του πύργου ελέγχου, προκειμένου, γιατί ξέρετε, οι αεροπορικές εταιρείες, κύριε Τζικαλάκια, τουλάχιστον του εξωτερικού, ζητούν κάποιες προδιαγραφές για να προσγειώσουν τα αεροσκάφη τους σε συγκεκριμένα αεροδρόμια. Όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές, η εταιρεία δεν έρχεται να δει τον διάδρομο, εάν είναι καλός ή δεν είναι καλός. Ζητούν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά τα όργανα που λέγαμε, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του πύργου ελέγχου, υπάρχει τρόπος να υπάρχουν κάποια ειδικά όργανα που μπαίνουν κάπου στον αεροδιάδρομο, τα οποία στέλνουν σήμα στο αεροσκάφος που προσεγγίζει. Όλα αυτά όμως που αναφέρατε και θέλω εσείς, να πω ότι αυτά είναι γίνονται. Όλα μαζί ένα πακέτο. Ναι. Όλα γίνονται, κύριε Τζικαλάκια. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν γίνεται. Όλα αυτά όμως είναι ένα πακέτο που πρέπει να προχωρήσουμε για να λέμε. Βεβαίως. Ότι αυτά, να ξέρετε, τα έχω πει και στον Υπουργό Μεταφορών που είναι αεροδρόμιο, είναι αρμόδιο, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που σας είπα από τα θέματα που του έθεσα, αυτό που κατέγραψε με το χέρι του, με το στυλό του στην ατζέντα του, ήταν η ανάγκη κατασκευής της σύραγγας της κλεισούρας, που αμέσως αυτό μας οδηγεί στην αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καστοριάς. Σαν αεροδρόμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Μπορούν να τρέξουν βέβαια παράλληλα. Βεβαίως. Οι δύο αυτό δεν με το που θα γίνει το ένα το άλλο, έτσι δεν ξέρετε, είναι. Για να φτάσουμε στο σημείο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, πολύ λίγους μήνες μετά την εκλογή του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, να περάσει από συνεδρίασή του τη σύραγγα της κλεισούρας, σε αυτό έπαιξαν ρόλο και οι δικές μου συναντήσεις και απαιτήσεις που έθεσα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό και οι κινήσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κασαπίδης, και έτσι φτάσαμε στο να μπει σε ημερήσια διάταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες λίγες φωνές οι οποίες θα τονίσουν, είναι συντεχνιακές, είναι συγκυριακές. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας θέλει τη σύραγγα της κλεισούρας, γιατί θα αναβαθμίσει όχι μόνο τον ομό Καστοριάς με τους 50.000 πολίτες που απέμειναν, αλλά και τους 60.000 κατοίκους της Εορδαίας και τους 20.000 κατοίκους της περιοχής του Αμιντέου, θα μας φέρουν πιο κοντά με όλα τα ωφέλη ένθεν και κήθεν. Τώρα, κύριε Τζικαλάκια, βέβαια, υπάρχουν και πολλά επιχειρήματα και ως προς το θέμα της σύραγγας. Για να ολοκληρώσουμε όμως με το θέμα του αεροδρομίου,
Επειδή είδαμε ότι κατατέθηκε και μία ερώτηση από την συνάδελφό σας, την κυρία Τελγιορίδου, η οποία λέει γιατί δεν προνοήσατε ως κυβέρνηση να μην συμβεί αυτό και να φτάσουμε στην διακοπή των πτήσεων που έχουμε δυστυχώς και σήμερα που μιλάμε. Απαντάτε σε αυτό. Τι να πω. Μία ή άλλη εταιρεία. Φυσικά. Άρα λοιπόν δεν έχει στόχευση η ερώτηση της κυρίας Τελεγιορίδου που δεν προνοήσαμε. Τι να προνοήσουμε, πώς να το προνοήσουμε, δηλαδή πώς να ξέρουμε ότι ξαφνικά κλείσαν τα τηλέφωνα της εταιρείας, δεν μπορούσε να κάνει κανείς κράτηση. Ο ίδιος επικοινωνούσα με τη Θεσσαλονίκη όταν ήθελα να κάνω κράτηση, είτε από εδώ να πάω για Αθήνα, είτε από Αθήνα για Καστοριά. Και στοχεύουμε σε αύξηση των δρομολογίων, κύριε Τζαγκαλάκη, στον επόμενο διαγωνισμό. Βεβαίως. Έστω μέχρι να φτάσουμε σε αυτά που λέγαμε πριν, στο σειρά κλεισούρα και αυτό που θα μας δώσει, η στόχευση είναι να φτάσουμε έστω, τουλάχιστον στο προηγούμενο. Να πετάει κάθε μέρα, έστω πλην Σαββάτου. Γιατί το Σάββατο είναι η μέρα με την πολύ, πολύ λιγότερη κίνηση. Ελάχιστη μετακινούμενη το Σάββατο, ειδικά σε ένα περιφερειακό αέριο. Να μιλήσουμε λίγο για το φυσικό αέριο, κ. Τζαγκαλάκη. Ένα ζήτημα που προκάλεσε πάρα πολλές σελίδες το τελευταίο διάστημα μεταξύ της πρώην και της μη περιφερειακής αρχής, μεταξύ των στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης και της τωρινής κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, η αγωνία που έχει ο κόσμος είναι πάρα πολύ απλή για το αν θα υπάρξει φως στο τούνελ, δεν λέω τη σειρά για τις κλεισούρες προφανώς, για το φυσικό αέριο το οποίο θα δώσει φθηνότερη θέρμανση στην περιοχή μας. Και μέσα σε αυτό, βέβαια, δεύτερο ερώτημα σε σχέση και με το τι γίνεται και με το επίδομα θέρμανσης, αν έχουμε και που βρισκόμαστε. Να τα πάρουμε τέσσερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα βασικά αγαθά που υπάρχουν όταν λέμε ποιότητα ζωής στον άνθρωπο είναι το να τρέφεται, να θερμαίνεται ή να δροσίζεται παρκώς, ανάλογα την εποχή, και να ενδύνεται αξιοτροπώς. Αυτά είναι από αυτά τα τρία, ευτυχώς ακόμη δεν φτάσαμε στο σημείο, για μια μερίδα είναι ακόμη ζητούμενο η διατροφή, αλλά η ποιότητα ζωής φαίνεται από το αν μπορεί να εξασφαλίσει την κατάλληλη θερμοκρασία στον χώρο που ζει. Άρα λοιπόν το πρώτο αγαθό που χαρακτηρίζει την ποιότητα ζωής είναι η θέρμανση. Είναι και προσωπικά και εσείς και όλοι μας, ξέρουμε ειδικά για την περιοχή μας που είναι η πιο ψυχρή της Ελλάδος. Και δοξάζουμε το Θεό που κράτησε η θερμοκρασία και ο καλός καιρός μέχρι τώρα. Κατά μέσο όρο όμως, επειδή κάνω καταγραφές τα τελευταία 27-28 χρόνια που έχω επιστρέψει μετά τις σπουδές μου στην Καστοριά, δεν υπάρχει χρονιά που να έχει μεγαλύτερη απόκληση από 10 έως 15% στην κατανάλωση στα καύσιμα. Δεν αδειώσω και να είναι στο τέλος. Δηλαδή, ένα παραδείγματος χάρη που έχω στατιστικά από το δικό μου σπίτι εξοδεύει 2 τόνους, δεν θα εξοδέψει κάποια χρόνια πάνω από 2-300 ή δεν θα εξοδέψει κάτω από 1700. Δηλαδή, εκεί είναι το σύμπλην. Δεν αλλάζει και σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Σε μια δεδομένη 24 να λέμε ότι με κάποιο οπότε το ένα χρόνο, ένα μήνα να κάνει ψύχος παγετό με θερμοκρασία κάτω από το η κατανάλωση μπορεί να καταναλώσει. Επομένως, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη διασφάλιση θέρμανσης. Σαν γιατρός επισκεπτόμουν την ιατρική τσάντα σπίτια και δεν έβλεπα μόνο κουκουλωμένους αυτούς που ήταν άρρωστοι, που είχαν βήχα, που είχαν πυρετό. Έβλεπα και τους υπόλοιπους. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα κάποιος να κάθεται στο σπίτι του φορώντας 2-3 πανοφόρια ή χρησιμοποιώντας κουβέρτες και παπλώματα για να ζεστάνει τα πόδια του. Και καταλαβαίνετε αυτό είναι ακόμα χειρότερο σε ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά. Και στην περιοχή μας έχουμε πολύ περισσότερους ηλικιωμένους που κρυώνουν και πολύ πιο εύκολα λόγω κυκλοφορίας στο σώμα τους. Αυτό είναι μια φυσιολογική πραγματικότητα. Οπότε τώρα, τι κάνουμε για όλους αυτούς, κυρία Τζαγκαλάκη, γι' αυτό είναι το για όλους αυτούς, ίσως αν δεν ήμουν τώρα σε αυτή τη θέση, να μην είχα το θάρρος, αν θέλετε, ή το, όχι την αίσθηση επιρροχής, την επιβεβαίωση, γιατί καμιά φορά η επανάληψη είναι μήτρη παθήσεως. Μαθήσεως. Να πω λοιπόν ότι από την άνοιξη το 18, ίσως πρώτος στην περιοχή μας και στα Γρεβενά, αντιλήφθηκα ότι οι προηγούμενοι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ και της Περιφερειακής Αρχής, με την πρώτη ανακοίνωση που έγινε για τις 18 πόλεις που θα παίρναν φυσικό αέριο, ήταν η Καστοριά και η Δυτική Μακεδονία εκτός. Είναι ή δεν είναι αυτό μια αλήθεια? Αμέσως αναστατώθηκαν οι του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έφεραν τον κύριο Σταθάκη στην Καστοριά, στο Δημαρχείο, σε εκείνη τη σύσκεψη. Και έγιναν οι δεσμεύσεις που και έγιναν. Και τότε ο κύριος Σταθάκης
απευθυνόμενο σε μένα σαν πρώην βουλευτή, αναφέροντας με ονομαστικά, με διαβεβαίωσε ότι τέλη του 18, αρχές του 19, θα ξεκινούσε, ακούστε, η κατασκευή των δικτύων. Των δικτύων. Θα πούμε και γι' αυτά έτσι, θα πούμε μερικές απλές έννοιες για να ξεκαθαρίσουν οι πολίτες. Το φθινόπωρο του 18, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο υφυπουργός τότε, η κυρία Τελιγιορίδου, προφανώς μη γνωρίζοντας πότε θα γίνονταν οι εκλογές, που μπορεί να γίνονταν ξαφνικά, τέλη του 18, αρχές του 19, ήθελε να μην είναι στην ατζέντα, έτσι το ερμηνεύω εγώ, η αθέτηση αυτής της δέσμευσης της κυβέρνησης, δηλαδή να ξεφουσκώσει λίγο νωρίτερα να υποστεί το κόστος από την διάψευση αυτής της προσδοκίας και είπε ότι είναι ένα μεγάλο έργο, θα κρατήσει πολλά χρόνια, το 25, το 28, το 30 θα τελειώσει και τότε είχα κάνει γραπτή μου ανακοίνωση και είπα ναι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται έχει σκοπό να διαθέσει φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία μετά τη Μύκονο και την Σαντορίνη. Από τον πρώτο καιρό όταν εκλέχτηκα και όταν εκλέχτηκε η νέα περιφερειακή αρχή με τον κύριο Κασαπίδη, αμέσως συζητούσαμε για το τι πρέπει να κάνουμε. Την Τετάρτη που μας πέρασε ήμουνα σε σύσκεψη που την προκάλεσε, που την δημιούργησε ο Περιφερειάρχης στα γραφεία της ΔΕΣΠΑ. ΔΕΣΠΑ σημαίνει διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπου ήταν από την πλευρά της Καστοριάς οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο χωρικός, ο κύριος Σαββόπουλος και η θεματική, η κυρία Κυριακίδου, εγώ σαν βουλευτής, και από όλη τη Δυτική Μακεδονία, εκτός τον Περιφερειάρχη, ήταν όλοι οι αντιπεριφερειάρχες και πολλοί δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι. Δεν ήταν άλλοι βουλευτές. Δεν ξέρω αν προσκλήθηκαν ή όχι. Εγώ προσωπικά προσκλήθηκα και με μεγάλο ενθουσιασμό. Να μπούμε λίγο, έτσι, λίγο και στην ουσία, δεν η έχει ουσία σημασία είναι ποιοι ήταν παρόντες. Προκύπτει ένα ευχάριστο από εκεί που δικαιολογεί και επιβεβαιώνει και για όσους αμφισβητούν αυτά που είπα και τώρα, που τα έχω πει τόσες φορές για τις ευθύνες του παρελθόντος, ότι δεν προβλέπεται έξοδος, εξαγωγή από συμπίεσεις στον Μπερδίκα. Προβλεπόταν, αυτό είναι αλήθεια, και επιβεβαιώνεται στην Ποριά, στη δικιά μας περιοχή. Τι γινόταν τότε? Ο προηγούμενος Περιφερειάρχης δεν ήθελε να δώσει μάχη για τη Δυτική Μακεδονία με την κυβέρνηση για να διασφαλίσει φυσικό αέριο. Γιατί? Επειδή η περιοχή της Κοζάνης, Πτολεμαϊδος, Αμιντέου, έχει την τηλεθέρμανση. Δυσκολεύτηκαν εκεί οι γείτονές μας, οι φίλοι μας, με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι μετά το 2028 δεν θα υπάρχει λιγνίτη σαν καύσιμο στην Ελλάδα, ότι περνάμε στη μεταλιγνητική περίοδο, και έτσι ξεσηκώθηκαν και όλοι οι φίλοι μας από εκεί. Αυτό πιστεύω ότι θα έχει θετικές συνέργειες και για την περιοχή μας. Κάναμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ, όπου παρευρισκόταν και ο υπεύθυνος της ΔΕΔΑ, και θα πούμε έτσι με λίγα λόγια τι σημαίνει αυτό, όπως και η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η ΜΕΝ Κοζάνη Πτολεμαϊδα πολύ καλά κάνει και θέλει να εξασφαλίσει, αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόβλημα, φοβούνται μήπως έχουν μετά το 28. Είναι προφανές, αφού θέλουν να διασφαλίσουν για κατάργηση των λιγνητικών μονάδων. Ναι, κύριε Λούσιο, φθηνό αέριο, φθηνό καύσιμη ύλη για μετά το 28. Εμείς είχαμε και έχουμε πρόβλημα και θα έχουμε μέχρι να το λύσουμε. Αυτό εξήγησα όταν πήρα το λόγο ενώπιον όλων, ότι από τους παρευρισκομένους, εμείς της Καστοριάς εκπροσωπούσαμε την Καστοριά και ο αντιπεριφερειάρχης των Γρεβενών, τα Γρεβενά, που είχαμε τρομερό πρόβλημα, δηλαδή πανάκριβη ενέργεια, και συνεχίζουμε να έχουμε μέχρι να το λύσουμε με την εξαγωγή στην Ποριά. Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι, οι περισσότεροι, και πολλοί κάνουν προληπτικά για να μην έχουν πρόβλημα. Προφανώς, αλλά η αμεσότητα, όπως πολύ σωστά λέτε, του προβλήματος είναι εδώ. Δεν μιλάμε για το 2028, μιλάμε για το χθες. Έχουμε τώρα το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε σήμερα, χρειαζόμαστε θέρμανση. Να σας πω λοιπόν ότι προέκυψε από την ενημέρωση ότι στη στρατηγική ήταν το 23 με το στρατηγικό σχεδιασμό ο ΔΕΣΦΑ να πει τότε μπορώ να σας παραδώσω την εξαγωγή. Δηλαδή, ξέρετε, ο ΤΑΠ φέρνει αέριο υψηλής πίεσης. Όταν γίνει η εξαγωγή, η ΔΕΔΑ με τους αγωγούς θα το κάνει το αέριο σε μέση πίεση. Έτσι θα μας το φέρει μέχρι κάτω, στο δρόμο κάτω από τα σπίτια μας, και από εκεί και πέρα είναι της χαμηλής πίεσης για να έρθει στα σπίτια και στις επαγγελματικές δραστηριότητες, στις επιχειρήσεις. Μαζί με τον κύριο Κασαπίδη τους εξηγήσαμε ότι θέλουμε αυτή η δέσμευση του 23 να έρθει πιο νωρίς, που δεν μπορεί να είναι αυτό
πριν από το πρώτο εξάμηνο του 2022, δηλαδή το να το βάλει στο σχεδιασμό το στρατηγικό ο ΔΕΣΦΑ, που είναι πάνω απ' όλα, ότι θα είναι τελειωμένος από πλευράς ΔΕΣΦΑ. Εάν όμως το ανακοινώσει επίσημα, τότε μας διαβεβαίωσε και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Συγγνώμη, είχαμε όμως και επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, εκεί όμως ακούγαμε τις δηλώσεις των υπευθύνων. Όχι, και από πλευράς ΔΕΔΑ, αν θυμάμαι καλά, είχαμε επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, επίσημη, αλλά να σας πω λοιπόν ότι τώρα ξέρετε ότι είναι οι καινούργιες διοικήσεις, οι οποίες τοποθετήθηκαν από την καινούργια κυβέρνηση. Ωραία, κύριε Τσικαλάκη, όμως δεν μπορεί κάθε φορά που αλλάζει κάπου διοίκηση να αναβαγούν τα σχέδια. Βεβαίως, το κράτος έχει συνέχεια, αλλά την ευθύνη για τους. Και για τους λειτουργούς των μεγάλων επιχειρήσεων την έχουν οι κυβερνώντες που τους διορίζουν. Δεν είναι, που τους τοποθετούν. Προφανώς. Είδα μεγάλη σοβαρότητα από τα πολύ αξιόλογα στελέχη που είναι υψηλών προδιαγραφών, με άριστες σπουδές, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, που έχουν δουλέψει στο εξωτερικό. Μιλάμε για επιστήμονες αυτοί που διοικούν αυτούς τους οργανισμούς. Μας διαβεβαίωσαν λοιπόν η ΔΕΔΑ και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ξέρει από εμάς τι ανάγκες έχουμε, πόσες θερμίδες χρειαζόμαστε. Για τη ΡΑΕ και για τις η Καστοριά, το Μανιάκι και το Άργο. Κατέθεσαν ιδιωτικές εταιρείες για να σας πω λίγο και αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζήτησε από Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Αμίντιο και Φλόρινα πόσο ενέργεια ξοδεύουν τώρα με το λιγνίτι για να έχουν θέρμανση, για να προϋπολογίσουν το τι θα κάνουν για το αύριο για αυτούς. Η ΔΕΔΑ όμως διαβεβαίωσε ότι εφόσον ο ΔΕΣΦΑ, όσο γίνεται πιο σύντομα, αν είναι δυνατόν και μέχρι τα Χριστούγεννα, να πει ότι εμείς σαν ΔΕΣΦΑ λέμε ότι μέχρι Ιούνιο του 2023, στρατηγικό σχεδιασμό, στρατηγική ανάπτυξη, θα υπάρχει η αποσυμπίωση, οι βάνες που λέμε αποσυμπίωση, έτσι να το φανταστούμε λίγο, στην Ποριά, στην Καστοριά. Άρα λοιπόν τότε ο ΔΕΔΑ μπορεί με την παράκλησή μας, με την επεξήγησή μας, να ξεκινήσει από τώρα την κατασκευή των αγωγών, ούτως ώστε να τρέξουν παράλληλα αυτά και να φτάσουμε σε ένα λογικό χρόνο, 22, 23, 24, να φτάσουμε να έχουμε φυσικό αέριο στα σπίτια. Υπάρχει αυτή βούληση. Είναι η καλή προοπτική. Καταρχάς, κύριε Τζικαλάγια, με τρομάζετε λίγο με αυτό που λέτε ότι αυτή είναι η καλή προοπτική, γιατί προφανώς υπάρχει και κακή προοπτική. Αυτό καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας. Εμείς θέλουμε, μέχρι τώρα η κυβέρνηση, βλέπετε ότι σε πολλά πράγματα, και να μην τα ξαναθυμίσω και χάνουμε το χρόνο και δεν μπούμε άλλα σημαντικά. Βλέπε έμφυα, βλέπε επιτελικό κράτος, βλέπε φορολογικές συντελεστές. Τα πήγε πιο γρήγορα από εκεί. Ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εμείς με τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό και ηγέτη μας, πιστεύουμε ότι αυτά που λέμε να τα κάνουμε και πιο γρήγορα από ό,τι σχεδιάζουμε. Άρα πιστεύω με αυτά που άκουσα ότι σε μια πενταετία από τώρα το πολύ θα μπορούσαν τα πρώτα σπίτια και επιχειρήσεις να έχουν φυσικό αέριο στην περιοχή σας, αν θέλετε να ακούσετε χρονοδιάγραμμα. Και εγώ προσωπικά, μια και η προοπτική αυτής της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον τετραετία. Θα προχωρήσει δηλαδή το έργο της δικτύωσης. Βεβαίως. Και της κατασκευής προφανώς του σταθμού αποσυμπίεσης. Να γνωρίζετε ότι αυτό να γίνει σαφές. Ότι λέγονταν κάποια παραμύθια το 17 και το 18 από τους προηγούμενους. Ακόμη και σε συσκέψεις που γίνονταν στην Κλεισούρα και ποιος ιδιώτης θα βρεθεί και ποιος θα κάνει. Δεν υπάρχει, από κανέναν δεν αμφισβητείται ότι και η αποσυμπίεση στην Ποριά και η αγωγή μέχρι έξω από τα σπίτια μας δεν έχουν να κάνουν με το πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν και αν συμφέρει ή δεν συμφέρει. Μέχρι εκεί θα έρθει. Το κόστος για τον πολίτη θα είναι όποιος αποφασίσει να συνδέσει το σπίτι του, είτε το διαμέρισμά του, είτε τη μονοκατοικία του, είτε το εργαστήριό του, με τον αγωγό που θα περνάει κάτω από τον δρόμο του. Ό,τι γίνεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ναι, προφανώς, στη Λάρισα, στις πόλεις που έχουν φυσικό αέριο. Υπάρχει και ένας έλεγχος. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτες οι τιμές πώλησης του φυσικού αερίου από τις εταιρείες ενώ που έχουν αναλάβει την. Να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι όπως γίνεται, ξέρουμε πολύ καλά, υπάρχει εμπειρία στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Ότι το κόστος. Γι' αυτό και κάποιοι που ήταν διστακτικοί και στη Θεσσαλονίκη και συνδεόταν 1-2 διαμερίσματα στην αρχή σε κάποια οικοδομή που είχε 10-15 διαμερίσματα, σιγά-σιγά. Οι περισσότεροι συνδέονται με το φυσικό αέριο, γιατί τα ωφέλη είναι πολλά. Έχεις ζεστά νερά και για θέρμανση και για χρήση, μπάνιο, με πολύ χαμηλό κόστος. Θέλω, όπως κύριε Τζικαλάκη, πάντως να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Το έργο θα γίνει κανονικά όπως προβλεπόταν από τη ΔΕΔΑ και με τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες προβλεπόταν ακόμη και από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Έτσι προχωράμε ή έχουμε αλλάξει κάτι στο πλάνο μας. Τα χρήματα δεν τέθηκε από κανένα πρόβλημα, απλώς αυτό που έθεσε και ο Περιφερειάρχης που ξέρει πολύ καλά τα χρήματα που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ,
Στα ΠΕΠ, υπήρχε διασφαλισμένη χρηματοδότηση, έλεγε ότι ο κ. Σταλιπίδης. Το επιχείρημά μας και πείσαμε τον ΔΕΣΦΑ, τον σχεδιασμό που είχε για 23 να τον φέρει ένα χρόνο πριν, είναι γιατί κινδυνεύουμε μετά να μην διασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις. Και οι χρηματοδοτήσεις αυτές είναι είτε από ευρωπαϊκά χρήματα, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από κομμάτι των περιφερειακών πόρων, είτε αν θέλετε αυτά που λέγαμε και τότε για διασφάλιση από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με ευνοϊκούς όρους δανειοδοτήσεις και αυτά. Το σενάριο του ιδιώτη εξακολουθεί να υπάρχει. Για την περιοχή μας δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Για την περιοχή μας. Ναι, μπορεί να. Η συζήτηση αυτή έγινε μια παρεξήγηση. Ξέρετε, η Δεσκάτη, που είναι ένας Ρωμαλαίος, όχι Δήμος, αλλά πολύ μακριά από τον ΤΑΠ, πάρα πολύ μακριά από τον ΤΑΠ, δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα πώς να πάει. Καλά, από την περιοχή, την κουβέντα την είχε ανοίξει ο κύριος Κασαπίδης. Ναι. Δεν αναφερόταν μόνο στη Δεσκάτη, είχε πει και για το Άργος, για την Καστοριά, για τα Γραβένα. Θεωρώ ότι έγινε κάποια παρεξήγηση. Είπε μια έκφραση ότι εμείς θέλουμε να έρθει, γιατί είμαστε στελέχη ενός κόμματος που πιστεύουμε στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πιστεύουμε στη φιλελεύθερη σκέψη. Πιστεύουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας που έχει σαν κίνητρο και το κέρδος, το νόμιμο, το λογικό κέρδος, το ελεγχόμενο όμως από τις αρχές της πολιτείας, τρέχει πολλά πράγματα πιο γρήγορα. Αυτό ο κ. Κασαπίδης το είπε στην αγωνία του να γίνουν τα πράγματα όσο γίνεται γρηγορότερα, που προκειμένου να γίνει αυτό δεν αποκλείουμε εμείς τον ιδιωτικό. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, στη συζήτηση, την εκτεταμένη σύσκεψη που είχαμε, που κράτησε πάνω από 2 ώρες και θα επαναληφθεί μόλις. Είναι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα με τις ημερομηνίες και αυτά, δεν τέθηκε θέμα ιδιότητα. Το χρονοδιάγραμμα πάντως λέει 2023 αυτή τη στιγμή, κύριε Τσικαλάκη. Ναι, και περιμένουμε. Με ΔΕΔΑ και ΔΕΣΦΑ. Κανονικά προχωράμε ότι. Ναι, αλλά εμείς ζητήσαμε να κατέβει αυτό στο 2 και μας είπαν ότι δεν θα μπορούσε να κατέβει κάτω. Το είδαν θετικά ότι θα μπορούσε να μας ανακοινώσουν ότι μπορεί να γίνει πρώτο εξάμεινο το 2022. Να τελειώνει ο ΔΕΣΦΑ, που σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει από τώρα και να τελειώσουν και τα δίκτυα του ΔΕΔΑ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αυτό πρέπει παράλληλα να κάνουμε, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ο ΔΕΔΑ είπε ότι αν ξέρει ότι την τάδε ημερομηνία, είτε είναι 23 είτε είναι 22, ανακοινώνεται επίσημα σαν στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης και ότι τρέχουν οι ημερομηνίες, να τρέξουν και αυτοί παράλληλα. Αυτό είναι δέσμευση, κύριε Τσικαλάκη, προφανώς, έτσι. Με δέσμευση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τελειώσει ο ΔΕΣΦΑ, να το πω απλά, και μετά να αρχίσει ο ΔΕΔΑ. Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αντιλαμβάνομαι ότι δύο έργα διαφορετικά είναι, μπορούν να γίνουν. Για το επίδομα θέρμανσης, κύριε Τσικαλάκη, και να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και πάρα πολύ. Νομίζω χρόνο για το επίδομα θέρμανσης ότι η κυβέρνηση που, όπως ξέρετε, ανέλαβε μετά τον Ιούλιο, που σημαίνει ο προϋπολογισμός για το 19 είναι ψηφισμένος από το 18, από την προηγούμενη κυβέρνηση, έκανε δύο πράγματα. Και αύξησε κατά 15% περίπου τα χρήματα που θα διατεθούν, από κάποτε ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ για επίδομα θέρμανσης. Κατέβηκαν στα 50, θα είναι κάπου 65, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Και δεύτερο, το κυριότερο, θα είναι ότι θα υπάρχει προκαταβολή που μέχρι τα Χριστούγεννα, αυτό που είναι να πάρει κάποιος, που μπορεί το όφελός του να είναι 15 λεπτά, λίγο είναι, φυσικά και είναι λίγο. Όταν κάνει ένα ευρώ βαριά, δηλαδή περισσότερο το λίτρο, είναι παρά, δηλαδή αν έχεις μια δεξιά. Ήθελα να ρωτήσω αν σας ικανοποιεί αυτό, κύριε Τζικαλάκια. Όχι, δεν με ικανοποιεί πλήρως. Αλλά είναι καλύτερα από ό,τι ήμασταν. Μάλιστα, γίνεται ένας εξορθολογισμός. Δηλαδή, σε κάποια νοικοκυριά που έχουν περισσότερα άτομα, που είναι φτωχότεροι, να πάρουν περισσότερο. Οι ορεινές περιοχές, οι ορεινοί δήμοι, να πάρουν περισσότερο. Αυτό είναι, υπάρχει μια ρύθμιση πάνω σε αυτό. Με βάση το πόσο είναι να πάρει κανείς το σύνολο. Δηλαδή, να τα πάρει μέχρι τα Χριστούγεννα να τα έχει πάρει. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε να είναι, αλλά είναι καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Για του χρόνου πιστεύω. Λέτε για τον προϋπολογισμό, αλλά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν και μετά το νέο έτος. Αν λαμβάνονταν μία απόφαση για μεγαλύτερο ποσό. Για το νέο προϋπολογισμό, αυτό εννοώ. Αυτό το εάν αυτό ήταν το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι που εμείς δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να λέμε περισσότερα. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε τώρα, αυτό κάναμε. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες, δεν τους ικανοποιούν πλήρως τους πολίτες, αλλά παραλάβαμε μια κατάσταση και προσπαθήσαμε ορεινούς δήμους, περισσότερα άτομα σε κάποια νοικοκυριά, η περιοχή μας που ανήκει στη γάμα κατηγορία, προκαταβολή
πολύ, γιατί έστω και αυτά που είναι, αυτά τα χρήματα που είναι να πάρουν, να δεν τα πούνε, να πέρανε σε τρεις δόσεις, να τα πάρουν τώρα, γιατί σίγουρα αν κάποιος είναι να κάψει, ας πούμε, δύο τόνους, που σημαίνει 2.000 ευρώ, αν είναι η επιδότησή του να είναι 300 ευ... να γλιτώσει τα 300 ευρώ, γιατί τόσα είναι δυστυχώς για το 15 λεπτό το λίτρο, αυτά τα 300 ευρώ να τα πάρει μέχρι τα Χριστούγεννα, που να καλύψει την ανάγκη. Όπως και πάνω σε αυτό, είπε ο Πρωθυπουργός ότι μια και οι προηγούμενοι κυβερνώντες τάξαν και προτάξανε ότι θα, όχι δώρο Χριστουγέννων, όχι 13ου μισθού. Ότι... Αναπτύξαμε πάρα πολλά θέματα, παρόλα αυτά ήταν τόσο μεγάλα τα ζητήματα αυτά. Και, ζητηθεί από την αρχή, μια αρχή που συνέστησε η προηγούμενη κυβέρνηση, από αυτή την αρχή να ζητηθεί, να κατατεθεί να το αίτημα υπουργείας της σχολής, γιατί ήταν μια εξαγγελία σχολών που ήταν κυριολεκτικά στο πόδι, χωρίς να υφίστανται πουθενά, χωρίς να υπάρχει, να έχουν υποδειχθεί χώροι, να έχει προβλεφθεί... Σας στεναχώρησε παρόλα αυτά, κύριε Τσικαλάγια, γιατί, να σας πω κάτι, κάπως έτσι έγιναν και τα ΤΕΗ, κάπως έτσι έγινε και, και η αρχιτεκτονική, η οποία βέβαια ναυάγησε στην πορεία. Κάπως ναι. Έτσι έγινε και το μαθηματικό και λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε καινούργιους φοιτητές και δεν νομίζω ότι κανένα στην Καστοριά λέει γιατί έχουμε πρόχειρα το μαθηματικό. Εντάξει, καμιά αντίρρηση, αλλά σας είπα ότι το μαθηματικό είχε μπει στο μηχανογραφικό. Είχα δεσμευτεί και εγώ προεκλογικά για ό,τι υπήρχε να. Ναι, βέβαια, το είχαμε κουβεντιάσει. Το μαθηματικό που υπήρχε στο μηχανογραφικό, που θα μπορούσε η καινούργια κυβέρνηση να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται, το λειτουργεί. Τώρα, η σχολή προσχολικής αγωγής που θα γινόταν το 20 ή το 21. Είναι τελείως, όπως και άλλες 6 σχολές στη Δυτική Μακεδονία, άλλες 37 σύνολο σε όλη την Ελλάδα, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία τους μέχρι νεοτέρας. Θα γίνει επανεξέταση και αν υπάρχουν με όλα αυτά που έχουμε πει, είπαμε ότι εμείς πιστεύουμε στην ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των πανεπιστημίων, θα ζητήσουμε την γνώμη των πανεπιστημίων, τα πανεπιστήμια να αποφασίζουν πόσους φοιτητές θα έχουν σε κάθε, πόσους μπορούν να εκπαιδεύσουν και αν θέλετε ακόμα και για τη βάση. Εμείς που πιστεύουμε στην αριστεία, πιστεύουμε ότι η βάση πρέπει να είναι ψηλά. Θα αποδυναμωθούν σχεδόν όλα τα τμήματα της Καστοριάς, κύριε Τσικαλάγια. Αυτό μπορεί να υποκατασταθεί, να στοχεύσουμε όλοι στα πλαίσια της αποκέντρωσης, στο να κλείσουν κάποια τμήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή να λιγοστέψουν οι φοιτητές. Θεωρείτε πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί όχι. Πάντως, πριν αυτό από έχει 20... δείξει ιστορία ως πριν και από σήμερα, 15 δυστυχώς. Μέρες, να σας πω κάτι. Πριν από 15 μέρες, πήρα το μετρό και πήγα στο Εγάλαιο, όπου μένει μια φιλική μου οικογένεια. Εκεί που υπήρχε το ΤΕΗ, το ΤΕΗ των Αθηνών, είναι στην περιοχή του Εγάλαιο. Ένας δυτικός δήμος, ας πούμε, στις πιο λαϊκές περιοχές της Αθήνας. Με την συγχώνευση των ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια, που έγιναν όλα ΑΕΗ, και εκεί έγινε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως λέγεται. Ενώ ήταν βραδινές ώρες, είδα μια κινητικότητα εκεί στην περιοχή. Ρώτησα και τους φίλους μου, γιατί τόσο κινητός είναι οι άνθρωποι. Λέει, από τότε που έγινε Πανεπιστήμιο, υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση ακόμη από τους φοιτητές. Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση, μια αριστερή κυβέρνηση, λεγόμενη και θεωρούμενη, αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο, με την απόφαση που πήρε, δυνάμωσε περισσότερο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν ενίσχυσε περισσότερο την περιφέρεια. Εννοείται ότι εμάς πάγια επιδίωξή μας είναι να πάρθουν εκείνες οι αποφάσεις που θα ενισχύσουν την περιφέρεια. Και αυτό δεν μπορούμε να υποστείλουμε τη σημαία της ποιότητας της παιδείας και του επίπεδου των σπουδών στο όνομα του να έχουμε σχολές. Είναι ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας και νομίζω ότι θα το χαρούμε όλοι αν δούμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όχι για να φύγουν από το κέντρο με τη μία ή με την άλλη έννοια, αλλά για να ενδυναμωθεί πραγματικά και η περιφέρεια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τσικαλάγια. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Θα αλλάξουμε θέμα, κύριε Σαγκύρη. Η συνάντηση με τους περιφερειάρχες είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με κύριο ζήτημα το ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεις των έργων. Καλημέρα σας. Καταρχάς, να συγχαρώ τον Απόστολο Τζικώστα για την εκλογή του ως επόμενος πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών. Να του ευχηθώ καλή δύναμη και βέβαια να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο έχουμε δεσμευθεί
τακτική και συχνή συνεργασία. Εξάλλου, το γεγονός ότι συνεδριάζουμε και θα συνεδριάζουμε ανελιπώς κάθε δύο μήνες αποδεικνύει ότι είναι βούλησή μας αυτή την τακτική συνεργασία να την κάνουμε πράξη. Εξάλλου, αν θυμάμαι καλά, ήταν και μια ιδέα την οποία είχαμε συζητήσει από κοινού και προεκλογικά. Σήμερα έχουμε τρία ζητήματα στην ατζέντα μας. Επιτρέψτε μου να σταθώ στη σύντομη εισαγωγική μου τοποθέτηση στο πρώτο μόνο που είναι η γρήγορη υλοποίηση των έργων των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Γνωρίζετε καλά ότι για την περίοδο 21 έως 27 θα αποδοθούν στις περιφέρειες και πρόσθετοι πόροι αλλά και πρόσθετες αρμοδιότητες. Όμως, στο εξής, κονδύλια και διαχειριστική επάρκεια πια θα συνδέονται. Και όσο τα πρώτα θα μετατρέπονται εγκαίρως σε σωστά έργα, τόσο θα αυξάνονται και οι αρμοδιότητες. Και όσο οι τελευταίες φέρουν αποτέλεσμα, τόσο θα διευρύνονται και οι πιστώσεις. Είναι κάτι που το απαιτεί η χρηστή διοίκηση, αλλά και η ευθύνη της λογοδοσίας. Είναι κάτι που υποσχεθήκαμε στον πολίτη και κάτι το οποίο θα βοηθήσει συνολικά την ανάπτυξη ολόκληρη τη χώρα. Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιανουάριο θα πρέπει να παρουσιάσουμε στις Βρυξέλλες το νέο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και τον προσεχή Ιούνιο τα σχέδια των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Όμως μέχρι σήμερα και ένα μήνα μετά και την παρέλευση της παράτασης που δόθηκε, μόλις 4 περιφέρειες έχουν καταθέσει τις προτεραιότητες τους. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά για όλους μας. Ξεκινάμε με την επιτυχή εφαρμογή του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Μέχρι τα τέλη του έτους θα πρέπει να έχει επισπευθεί η υλοποίηση των ΠΕΠ και να έχουν πιστοποιηθεί και δηλωθεί όλες οι δαπάνες των έργων ευθύνης των περιφερειών. Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός της αναθέωρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων με οργανωμένες μεταφορές για ανακατανομές των διαθέσιμων πόρων για να μπορέσει να κλείσει ομαλά η τρέχουσα περίοδος. Και φεύγοντας από τη σημερινή σύσκεψη, όλοι οι περιφερειάρχες και με την συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων θα είναι οπλισμένοι με ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη και να κερδίσουμε και το χαμένο καιρό και τις χαμένες ευκαιρίες. Και όλοι οι περιφερειάρχες θα έχουν πια στα χέρια τους ένα κατάλογο με προβλήματα που εντοπίστηκαν αλλά και τους στόχους που θέτουμε ανά περιοχή. Θα προσφέρουμε κάθε τεχνική βοήθεια στις περιφέρειες, θα προχωρήσουμε σε θεσμικές παρεμβάσεις που θα λύσουν τα χέρια σας ώστε να μπορείτε να δράσετε γρήγορα. Περιμένουμε όμως από όλους σας να εντείνετε τις προσπάθειές σας, διότι η ανάπτυξη για όλους, η ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα είναι το κοινό μας στοίχημα και είναι ένα στοίχημα το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Ευχαριστούμε κλίμα κυρίε και κύριοι. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Απολωνιαβικών Καστοριάς στο Δημαρχείο το Σάββατο 16 Νοεμβρίου. Ο μιλητής ήταν ο καθηγητής ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πάνος Τσολάκης, ο οποίος ανέθεσε το θέμα ο προσφυγικός συνοικισμός της Καστοριάς. Την επόμενη μέρα, την Αγγλική 17 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος διοργάνωσε περιήγηση στα προσφυγικά σπίτια που υπάρχουν στην περιοχή της Καλλιθέας Καστοριάς. Ο προσφυγικός συνοικισμός της Καστοριάς ήταν το θέμα της εκδήλωσης, την οποία πραγματοποίησε το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο ο Σύλλογος Απολωνιαδητών Καστοριάς. Ο μιλητής ήταν ο καθηγητής ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πάνος Τσολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη δημιουργία του συνοικισμού στην περιοχή Καλλιθέας, στην εγκατάσταση των προσφύγων, καθώς και στην ανάπτυξη του συνοικισμού έως σήμερα. Οι πρόσφυγες, οι κρασιάτες, Πολωνιαδίτες όταν ήρθαν στην Καστοριά, καταρχάς εγκαταστάθηκαν οι πρώτες ομάδες σε τουρκικά παλιά σπίτια σε διάφορες περιοχές της πόλης. Αυτά όμως δεν επαρκούσαν για όλες τις οικογένειες. Οπότε κάποια στιγμή αποφασίστηκε και οικοδομήθηκε ο προσφυγικός συνοικισμός στην περιοχή Βαρόση, στην Καλλιθέα της Καστοριάς, την περιοχή που είναι τώρα η μεραρχία που λέμε, της Καλλιθέας. Η περιοχή της Καλλιθέας. Εκεί το 1934
αναγκάστηκαν οι προσφυγικές κατοικίες. Καταρχάς δόθηκαν 16 μόνο κατοικίες και στη συνέχεια άλλες 10 διπλοκατοικίες. Εμείς ξεκινώντας από την Άνοιξη, ένα αφιέρωμα στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν οι μικρασιάτες Απολωνιαδίτες, κάνοντας πρώτα μία περιήγηση στην περιοχή του Μαχαλά από την Αγίου Αθανασίου, από του Κουλιοτήρη το σπίτι μέχρι τη Χριστοπούλου, όπου ζήσαν πάρα πολλές οικογένειες εκεί. Σήμερα κάνουμε την παρουσίαση του προσφυγικού συνοικισμού. Είναι μεγάλη μας τιμή γιατί για τον προσφυγικό συνοικισμό, πριν από αρκετά χρόνια, ο κ. Πάνος Τσολάκης έχει κάνει μια πολύ σημαντική εργασία με έρευνα όσο αφορά το πώς ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ και πώς εγκαταστάθηκαν καταρχάς, γενικώς και πώς εγκαταστάθηκαν μετά και δόθηκαν οι οικισμοί στη συνοικίαση της προσφυγικού συνοικισμού. Οπότε φυσικό είναι και μεγάλη μας τιμή να τον έχουμε ομιλητή να παρουσιάσει αυτή την σπουδαία δουλειά που έχει κάνει. Για μας είναι ιδιαίτερο να αναφερόμαστε στη μνήμη και να θυμόμαστε τους προγόνους μας. Στα σπίτια αυτά αρκετοί από εμάς ζούμε ακόμη. Έχουν αλλάξει φυσικά φυσιογνωμία, υπάρχουν όμως αρκετά τα οποία σώζουν το πώς ήταν. Ήταν μια βραχώδης περιοχή. Υπήρχε μονάχα παλαιότερα ένα τουρκικό νεκροταφείο και τα σπίτια κτίστηκαν από το 30 μέχρι το 34. Καταστάθηκαν 36 οικογένειες, όπως σας είπε και η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Βασιλική Παπαματσάρη. Και όταν έγινε ο συνοικισμός, ήταν ένα στολίδι της Καστοριάς, τα ομοιόμορφα αυτά σπιτάκια σε μια πλαγιά με απέναντι θέα και πολύ καλό νότιο ανατολικό προσανατολισμό. Βέβαια υπήρχαν και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως το πολύ ανηφορικό έδαφος που δυσκόλευε την πρόσβαση και επίσης κάποια απομόνωση, επειδή μεσολαβούσε η κάτω αγορά που δεν είχε κατοικίες και το βράδυ ήταν έρημη και σκοτεινή. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν άμεση η σύνδεση με την πόλη του συνοικισμού, αλλά δεν υπήρχε άλλη περιοχή κοντά στην πόλη για να κατασκευαστεί ο συνοικισμός και έτσι αναγκαστικά θα λέγαμε έγινε στην πλαγιά αυτή. Τα σπίτια τα σχεδίασε κάποιος μηχανικός, Στέφανος Βαμβακάς, πολιτικός μηχανικός, αλλά οι εργολάβοι που ανέλαβαν να τα χτίσουν ήταν οι δύο γνωστοί καφάδες, δηλαδή εμπειροτέχνες αρχιτέκτονες, ο Βαφιάδης και ένας ακόμη που με διαφέρει το όνομά του, οι οποίοι ήταν καστοριανοί και έκτισαν εκείνη την εποχή όλα τα νεοκλασικά σπίτια της Καστοριάς που πολλά σήμερα τα βλέπουμε στο Κόζαρ, στο Σταυρό, στο δρόμο στο Τσαρσί και σε άλλα σημεία της πόλης. Μέχρι το 1958 έγινε ένα ρηματοδοτικό σχέδιο ολόκληρης περιοχής της Καλλιθέας και επεκτάθηκε η υποδιοχή με καινούργια κόμματα, καινούργια σπίτια, έγινε η εκκλησία, το σχολείο, αργότερα και δεύτερο σχολείο. Ο Σύλλογος Απολωνιαδητών Καστοριάς διοργάνωσε περιήγηση στα προσφυγικά σπίτια της συνοικίας Καλλιθέας, αρκετά από τα οποία σώζονται έως σήμερα. Νεφώσεις και προβοκτώσεις προβλέπονται για αύριο Τρίτη στο νομοκαρδί.
Καστοριάς ή αναμειγνωμένο νοτιοανατολική ασθενή και η θερμοκρασία θα κοιμάται από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βελτίο μας. Ευχαριστούμε.